Συναδέλφισες και συνάδελφοι, εμείς οι αντιπρόσωποι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, μέσα σε αυτό το συνέδριο παροδία, αντλούμε δύναμη από τη μαχητική και μαζική παρουσία σας. Από την παρουσία εκατοντάδων εργατών, εργατησών που έχουν ξεκινήσει από τα χαλάματα για να έρθουν να διαδηλώσουν κοντά σε αυτή την φασοκομωδία για συνέδρια εργατών και όχι των εργοδοτών. Συνδικάτο εργατών, όχι των εργοδοτών! Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών! Και μόνο το γεγονός ότι οι εργατοπατέρες στη ΓΕΣΕΕ, οι άνθρωποι των βιομηχάνων και των εφοπλιστών, αντλούν δύναμη και βρίσκουν στήριξη μόνο από τα μάτια τους μπράβους, δείχνει πόσο ξεπερασμένοι είναι από την ίδια τη ζωή, πόσο έχουμε χάσει την επαφή τους με τον κόσμο της δουλειάς και με τα συνδικάτα. Από το πρωί ζήσαμε μια κατάσταση η οποία επιβεβαιώνει ότι οι εργατοπατέρες στη ΓΕΣΕΕ, οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κάνουν ένα συνέδριο fast track. Ένα συνέδριο σε κάστε σκουπίστε τελειώσατε. Να στήσουν μια κάλπη, να μετρήσουν τα κουκιά. Την ίδια στιγμή όπου η κυβέρνηση συζητά το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή, λίγες μέρες μετά από μια μεγαλειώδη απεργία, θέλουν να επιβάλλουν συγγύνεχο ταφείου. Δεν τους το επιτρέψουμε. Δεν θα τους το επιτρέψουμε και τις επόμενες μέρες. Επιδιώκουμε και οι παρεμβάσεις που κάναμε από το πρωί, από όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ήτανε να βγουν έξω οι εργοδότες και οι νόθοι, να γίνει ένα συνέδριο εργαζομένων αντιπροσώπων, να φύγουν τα μάτια και οι εισαγγελείς, να αλλάξει το ίδιο το πρόγραμμα του συνεδρίου. Όλα τα αρνήθηκαν, συνάδελφοι. Αρνήθηκαν όλες τις προτάσεις των αντιπροσώπων της ΔΑΣ. Να φύγουν δηλαδή οι εισαγγελείς και τα ΜΑΤ. Να πάρουν ελεύθερη είσοδο όλοι οι δημοσιογράφοι για να δουν τις μέρες και τα έργα του εργατοπατερισμού. Κάναμε πρόταση να αλλάξει το πρόγραμμα του συνέδριου. Να γίνουν δύο μέρες οι εργασίες για να μπορέσουν οι αντιπρόσωποι να συζητήσουν με βάση τα προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Και φυσικά, επιδιώξαμε να φέρουμε στην επιφάνεια όλη αυτή τη φαρσοκομωδία ενός Μητρώου που κανείς δεν ξέρει ποιος το είχε, ποιοι ήταν, αφού πολύ καλά γνωρίζετε και από χθεσινό βραδινό δελτίο ότι ήδη είχαν αρχίσει να μοιράσουν κάρτες αντιπροσώπων από χθες το πρωί. Όλα αυτά, ξαναλέμε, οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνοι οι εργατοπατέρες, οι χρήσιμοι άνθρωποι των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ πριν, οι άνθρωποι των μεγαλεπόρων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, είναι αυτοί που αρνήθηκαν αυτές τις προτάσεις, τις χρέβασαν, τις λιδόρισαν και δείξανε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θέλουν να γίνει ουσιαστικό συνέδριο. Θέλουμε να πούμε το εξής. Τέτοιους εργατοπατέρες η ιστορία έχει γνωρίσει πολλούς, σαν τους Μακρίδες και τους Θεοδόρους. Βάζουν τα ονόματά τους δίπλα σε αυτές τις μέρες του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο όλες οι γενιές των εργαζομένων τους θυμούνται με τα πιο μαύρα γράμματα. Έτσι και αυτοί θα τους ξεβράσει η ιστορία, θα τους απορρίψει η εργατική τάξη, η ίδια η ταξική πάλι, όσο υπάρχουν ζωντανά συνδικάτα, όσο υπάρχουν εργάτες και εργαζόμενοι που αγωνίζονται για τις πραγματικές ανάγκες. Τον εργάτων τις πλάτες, την ούνε καριέρες, να
συνδικάτα, γιατί αυτά τα συνδικάτα είναι το μέλλον που κρατήσαμε ψηλά την κόκκινη σημαία με συνδικαλιστές σαν τον Παπαρίγα, τον Βουτυρά και τους εκατοντάδες ακόμα που αφήσανε τα κόκκινα τους στα ξενονίσια, στις φυλακές που ματώσαν στην κυριαρχία για τους αγώνες και τα αρτήματα της εργατικής τάξης. Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών! Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών! Αμέσως το επόμενο, τις 7 επόμενα λεπτά, ξεκινάει η διαδικασία των νομιμοποιήσεων. Η διαδικασία δηλαδή όπου θα έπρεπε να συζητηθούν ένα-ένα τα σωματεία από τα οποία τεκμηριώνεται ότι υπάρχουν μέσα ισχυροί εργοδοτικοί μηχανισμοί, οι ίδιοι εργοδότες με τη φυσική τους παρουσία. Η επιδίωξή τους είναι να μην γίνει συζήτηση, να υπάρξει μια ψηφοφορία μέσα σε 2 λεπτά όπου θα βάλουν όλους αυτούς τους εργατοπατέρες μέσα για να μην μπορεί να μάθει η εργατική τάξη της Ελλάδας τις ημέρες και τα έργα τους. Θα δώσουμε και αυτή τη μάχη, όπως δίνουμε κάθε μάχη, όπως δίνουμε αυτή την περίοδο τον αγώνα για το ασφαλιστικό. Η διοίκηση της ΓΕΣΕ, αυτή η πλειοψηφία που υπάρχει και αυτή η πλειοψηφία που θα βγει, ξεπληρώνει γραμμάτια στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση. Θέλει τους εργαζόμενους καθυλωμένους να μην οργανώνονται, να μην συζητάνε, να μην αντιδρούν. Αυτό δεν θα τους το επιτρέψουμε, αρχής γενομένης, από τη σημερινή μας συγκέντρωση και από το συναντητήριο μας την Πέμπτη ενάντια στο νέο νόμο που φέρνει η κυβέρνηση για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, για την υποχρεωτική και δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Αντλούμε δύναμη από την παρουσία σας, αντλούμε δύναμη από τους αγώνες εργατικής τάξης, θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και μέσα σε αυτό το συνέδριο.